τόσο εγώ όσο και ο καθηγητής κύριος Μαργαρίτης, συνάδελφός μου, σε αυτή την υπόθεση, όσο και η οικογένεια, από την αρχή δεν επιθυμούσαμε να κάνουμε καμία δήλωση για την δίκη αυτή. Αφήσαμε την έρευνα στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές προκειμένου να βρουν την αλήθεια. Η δίκη αυτή έχει τελειώσει. Μετά από μια εξονυχιστική έρευνα του δικαστηρίου, φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, ο κατηγορούμενος να κριθεί ένοχος ομόφωνα, απόλυτα ομόφωνα. Για την οικογένεια δεν υπάρχει δικαίωση, γιατί σε θάνατο δεν υπάρχει ποτέ δικαίωση. Η απώλεια των δύο γυναικών, η δικαστική απόφαση μάλλον δεν κάνει την απώλεια των δύο γυναικών να γυρίσουν πίσω, και ούτε η μικρή Μαρία θα βρει ποτέ την αγκαλιά της μάνας της. Με πιάσαν τα γέλια. Γέλασα. Γυρίσαμε στο Μεσαίωνα πίσω. Και βέβαια, όταν θα γραφεί το σκεπτικό, καλό θα είναι να διδάσκεται στη σχολή δικαστών και στο πανεπιστήμιο και να με καλούν εμένα να ακούω τα σχόλια. Ειλικρινά σας λέω, γυρίσαμε στο Μεσαίωνα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί όταν δεν έχεις αποδείξεις και δικάζεις τον άλλον ομόφωνα ισόβια, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στο σύστημά μας. Κάτι δεν πάει καλά, παιδιά. Πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε. Για μένα ήταν μια υπόθεση, την πάλεψα όσο μπορούσα και θα την παλέψω και στο εφετείο και όπου αλλού χρειαστεί. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όταν ακούς μια απόφαση να μην γελάς. Και να μην γελάς πικρά. Γιατί όταν δεν έχεις στοιχεία για κάποιον και τον δικάζεις, τότε το μυαλό σου πάει αλλού. Και πάει περισσότερο αλλού όταν είναι ομόφωνη η απόφαση. Τι είπε ο πελάτης σας για την απόφαση? Γελούσε. Και λέει, δυστυχώς δεν διαφέρομαι σε τίποτα από τη δικαιοσύνη στην Τουρκία.